ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες Κάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 438 225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Σας καλωσορίζουμε και σας υποδεχόμαστε στην αρτοπία μας το παραδοσιακό. Η αξιοπιστία και η αγάπη μας προς εσάς, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια τεράστια γκάμα αρτοποιημάτων με αρίστων προδιαγραφών πρώτες ύλες. Οι 19 ποικιλίες ψωμιού με πρώτο το γνήσιο προζυμένιο παραδοσιακό ψωμί και η πληθώρα βουτημάτων και γλυκισμάτων μας δίνουν το προβάδισμα στην αρτοπία. Εξελισσόμαστε καθημερινά, γι' αυτό και σας παρουσιάζουμε πρώτη ψωμί βιολογικής καλλιέργειας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική το παραδοσιακό. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Σολομού 75. Τηλέφωνο 2610 313 194. Θα είμαστε πάντα σύμμαχοι των δικών σας γευστικών αναζητήσεων. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα, Κανακάρι 120, Πάτρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Υπέρ της κατάργησης της κρατικής χρηματοδότησης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης φαίνεται πως τάσεται ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Η άποψη αυτή του Υπουργού προκάλεσε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις. Υπέρ της πρότασης του Στέφανου Μάνου για πλήρη διακοπή της χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης από το κράτος και τη χρηματοδότηση των Δήμων από τους Δημότες με ανταποδοτικό τέλος, φαίνεται να τάχθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Ο Στέφανος Μάνος, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υποστηρίζω ότι μια σπουδαία μεταρρύθμιση που θα περιόριζε τη διαπλοκή και θα ενίσχυε την ανάπτυξη θα ήταν η συστηματική διάχυση της εξουσίας από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειαζόμαστε ευρεία διασπορά της εξουσίας. Έχω ζητήσει την πλήρη διακοπή της χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης από το κράτος και τη δυνατότητα των Δήμων να αντλούν τους πόρους που χρειάζονται από τους Δημότες με ανταποδοτικό τέλος». Θετικό στην πρόταση Μάνου εμφανίστηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος μέσω του Twitter απάντησε τα εξής: «Συμφωνώ, κύριε Μάνο, χωρίς να δεσμεύω την κυβέρνηση. Μόλις πάψει η διαπραγμάτευση να ξεκοκαλίζει τον χρόνο μας, θα το θέσω». Έκανε την αρχή ο κύριος Μάνος, ο γνωστός Στέφανος Μάνος, με τα τετιβίσματα. Τον ακολούθησε ως καλός παπαγάλος ο κύριος Βαρουφάκης με το δικό του Twitter. Πέρα από το κωμικοτραγικό της υπόθεσης, υπάρχει και το σοβαρό και το επικίνδυνο. Και το επικίνδυνο είναι ότι είναι στο μυαλό και στην κρυφή ατζέντα διαφορών υπουργών και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και του μπλοκ του προηγούμενου του πολιτικού, ποιο να πάμε σε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία θα είναι ανεξάρτητη σε παρένθεση από το κράτος και πλήρως χρηματοδοτούμενη από τον ίδιο το λαό. Στο όνομα της αυτονομίας και της αυτοδυναμίας της τοπικής αυτοδιοίκησης ετοιμάζουν το επόμενο διάστημα μια νέα επίθεση στη τσέπη των λαϊκών στρωμάτων. Η άποψη αυτή, ωστόσο, έχει φέρει ήδη αρκετές αντιδράσεις. Φορολογία. Η διακοπή της χρηματοδότησης θα μπορέσουν οι Δήμοι, ο Δήμος μας να τα απεξέλθει. Ούτε ώρα. Αλλά αυτό δεν τους αφορά. Γιατί θα υποχρεωθούν τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Δήμαρχοι να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική. Βεβαίως, αν είναι να μεταφερθούν οι πόροι του κεντρικού κράτους, οι δυσβάσταχτοι φόροι που εισπράττει το κεντρικό κράτος προς την τοπική αυτοδιοίκηση, να κοπεί και η κρατική επιχορήγηση, δεν υπάρχει λόγος να δίνεται. Αλλά αν εννοούμε το να γδάρουμε τον Έλληνα πολίτη σε φορολογία ως κεντρικό κράτος και μετά αφού τον στύψαμε
και του τα πήραμε όλα να τον παραδώσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση για να του βάλει άλλη μια φορολογία, μέχρι εδώ και μην παρέχει. Αυτό, εάν το εφαρμόσει άμεσα ο κ. Βαρουχάκης, θα είναι τα φόπετρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να είναι με το χέρι πάντα να ζητάει την ελεημοσύνη του κράτους. Θα πρέπει να φροντίσει να αναπτύξει δικές της δράσεις, μέσα από τις οποίες θα προκύψει ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη θα προκύψουν και θέσεις εργασίας και οικονομική ενίσχυση, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για κοινωνική πολιτική. Ελεύθερη αφέθηκε με απόφαση της δικαιοσύνης η γυναίκα που προσπάθησε την Δευτέρα να εγκαταλείψει το 20 ημερών βρέφος της. Όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, δεν μπορούσε να το ζήσει, ενώ ο πατέρας του παιδιού δεν το αναγνωρίζει. Σοκ προκάλεσε η ενέργεια μιας γυναίκας, η οποία εγκατέλειψε την Δευτέρα το απόγευμα το νεογέννητο παιδί της. Μόλις 20 ημερών. Το άφησε έξω από την δουλειά του πατέρα, όπως η ίδια ισχυρίστηκε, διότι δεν ήθελε να το αναγνωρίσει. Σαστισμένη περαστική είδαν τις κινήσεις της γυναίκας που εγκατέλειπε το 20 ημερών βρέφος της στο πεζοδρόμιο. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και έσπευσαν να το βοηθήσουν. Ήρθε μια κυρία, το άφησε στο πεζοδρόμιο και συνωμοτικά κοίταξε γύρω-γύρω και σηκώθηκε και έφυγε. Και τρέξε τα μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Τι είναι? Μηνών, αυτό είναι νεογέννη. Ακριβώς. Αυτό είναι, αυτό έτρεμε. Υπάρχουν δυστυχώς και προφανώς δεν είναι στα καλά της κυρία. Τη φασαρία και την κυνήγησα. Και το άφησα εδώ στον δρόμο. Εδώ. Ναι. Κοίταξε γύρω αν υπάρχει κανένας. Το άφησε και έφυγε. Δεν είπε τίποτα. Τίποτα. Και μόλις όταν τη μιλάγαμε, λέει, πήγαινε πέσω στον πατέρα του, λέει. Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, ωστόσο αστυνομικοί την εντόπισαν και την συνέλαβαν. Ενώ προσήχθηκε ο άνδρας, που η γυναίκα ισχυρίζεται πως είναι ο πατέρας του παιδιού. Ο άνδρας λίγη ώρα μετά αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η γυναίκα οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η Γεωργιανή, που εγκατέλειψε το βρέφος 20 ημερών στο πεζοδρόμιο, απολογήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερη με την απόφαση να κρατήσει και το παιδί. Πρόκειται για μία Γεωργιανή, η οποία ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε χρήματα για να μεγαλώσει το παιδί της και πως ο πατέρας του παιδιού αρνείται να το αναγνωρίσει. Έτσι πήγε στο χώρο εργασίας του και αμέσως μετά τον διαπληκτισμό που φαίνεται να υπήρξε μεταξύ τους, άφησε το παιδί στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παρνασσού. Ο 33χρονος αρνείται να αναγνωρίσει το παιδί, αμφισβητώντας την πατρότητά του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να προέτρεψε την 37χρονη Αλουδαπή να προχωρήσει σε τεστ DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η πατρότητα του νεογέννητου. Σε οικονομικό αδιέξοδο, δεκάδες πολίτες που απευθύνονται στις κοινωνικές δομές του Δήμου προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το καθημερινό τους τραπέζι. Ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από την Τράπεζα Τροφίμων έχει διπλασιαστεί μέσα σε 1,5 χρόνο, ενώ αν δεν υπάρξει οικονομική ενίσχυση, οι συγκεκριμένες δομές κινδυνεύουν να κλείσουν. Διπλασιάστηκε ο αριθμός των οικονομικά αδύναμων πολιτών τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Συγκεκριμένα, τα 700 άτομα που εξυπηρετούσε η Τράπεζα Τροφίμων έχουν γίνει 1.400, ενώ την ίδια στιγμή οι αιτήσεις πολλαπλασιάζονται. Σήμερα που μιλάμε, πλησιάζουν τις 1.400 οι οικογένειες και με ρυθμό αυξητικό, διότι εκκρεμούν και αιτήσεις που κάθε μέρα ελέγχουμε προκειμένου να εντάξουμε καινούριο κόσμο, καινούριες οικογένειες. Εκκρεμούν γύρω στις 150 αιτήσεις. Μπορεί πολλές από αυτές να εγκριθούν και να ενταχθούν και αυτές στο. Και ο ρυθμός που είχαμε ξαναναφέρει είναι οι αιτήσεις αυτές, περίπου 1 με 2 αιτήσεις κάθε μέρα έχουν. Ίδια εικόνα και στα συσίτια στην Αγία Σοφία, καθώς επίσης και στο κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο. Μάλιστα, στο ζήτημα της φτώχειας είχε αναφερθεί και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο οποίος τόνισε ότι ο αριθμός των φτωχών οικογενειών που απευθύνονται στην Εκκλησία έχει αυξηθεί κατά 30%. Η προσπάθεια που γίνεται και από την καινούργια Δημοτική Αρχή και από τον Οργανισμό και από το Δήμο και από τους εργαζόμενους στο Δήμο είναι πολύ μεγάλη. Μόνο να σας πω και προανέφερα ότι εξυπηρετούμε τόσο κόσμο, περίπου 1.400 οικογένειες στο κοινωνικό πατοπολείο, άστεγους, έχουμε αυξήσει κατά 170 τα νήπια που δεχόμαστε στους παιδικούς σταθμούς, έχουμε αυξήσει κατά 7 με 10 τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που εξυπηρετούμε στα κέντρα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε αυξήσει τους ανθρώπους που μηνιαία εξυπηρετούμε με το βοήθεια στο σπίτι.
με το προσωπικό που είχαμε προσλάβει μόλις ήρθαμε με τις αναθέσεις, τις οποίες και μάλιστα παρεπιπτόντως δεν μας τις εγκρίνανε, και ζητούμε από τη νέα κυβέρνηση να εγκρίνει άμεσα τις ανανεώσεις όλων αυτών των συμβάσεων και των 16 ατόμων και των 21 που δουλεύουν μέσα στις μεσομικιό και κοινωνικές δομές του Δήμου, να δοθεί δικαίωμα ανανέωσης, και ακόμη ζητούμε και αυτό να μονιμοποιηθούν και να πάρουμε με μόνιμο προσωπικό. Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στις κοινωνικές δομές του Δήμου, οι οποίες κινδυνεύουν να καταργηθούν αν δεν ενισχυθεί χρηματοδότηση. Πρόκειται για δομές που εξυπηρετούν όλους τους οικονομικά αδύναμους πολίτες και πραγματικά κινδυνεύουν, αφού οι χορηγίες έχουν μειωθεί, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας ώστε καμία δομή να μην κλείσει. Βέβαια ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα να υπολειτουργήσουν αν δεν εγκριθούν αυτές οι θέσεις των εργαζομένων. Το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό. Και αμέσως μετά, αν δεν ενισχυθούμε με πόρους και κονδύλια από το Υπουργείο, κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους αυτούς. Και στα συσίτια και στο κοινωνικό παντοπολείο και σε όλες τις δομές μας. Και στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠΜΕΑ και στα ΚΑΠΗ και στο βοήθεια στο σπίτι. Είναι πάρα πολλές οι δομές που έχουμε. Έχουμε πάνω από 36 δομές. Εξυπηρετούμε χιλιάδες κόσμο. Ευχή όλων δεν είναι μόνο να ενισχυθούν οι συγκεκριμένες δομές, αλλά οι οικονομικά αδύναμοι πολίτες να βρουν εργασία ώστε να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους με αξιοπρέπεια. Το ετήσιο σχέδιο δράσης ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη και προαγωγή υγείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το παρόν έδωσαν και φορείς οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις. Το ετήσιο σχέδιο δράσης ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη και προαγωγή υγείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ακούστηκαν αξιόλογες και ουσιαστικές προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να αξιοποιηθούν και να ενταχθούν στο ετήσιο σχέδιο δράσης ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ένα στοχευμένο πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε πολύ δύσκολες εποχές για τον απλό άνθρωπο και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το συνδιαμορφώσαμε μαζί με συλλόγους, φορείς και διαβουλευτήκαμε μαζί τους, που σε συνεργασία με τους ίδιους θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Το ετήσιο σχέδιο δράσης τέθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα σε διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας, ενώ εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων έδωσαν σήμερα το παρόν στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι κοστολογημένο, στοχευμένο, και στόχο έχει να βοηθήσει τον απλό άνθρωπο, τον αδύναμο, να μπορέσει σε επίπεδο δημόσιας υγείας να έχει τη στοιχειώδη πρόληψη. Είναι μια σοβαρή πρόταση που φορά την πρόληψη βασικά. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς στην περιφέρεια και θα πάμε σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Να ανοίξουμε την πρόληψη έγκαιρη διάγνωση στην περιφέρεια, ξεκινώντας από τη Βόνιτσα. Βόνιτσα, Αμφιλοχία, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, κάτω Αχαΐα, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να ξεκινήσουμε και να μας βοηθήσουν την πρόληψη έγκαιρη διάγνωση στην περιφέρεια, να φύγουμε από την Πάτρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών εννοείται ότι είναι παρόν και θα αγκαλιάσει όλο το πρόγραμμα και με προτάσεις αλλά και για την υλοποίηση αυτού, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ κοντά στην περιφέρεια όσον αφορά αυτό, γιατί οι χρόνιες ασθένειες και δεν ανοιχνεύονται λόγω αυτής της τη οικονομικής δυσχέρειας των πολιτών. Υπάρχει ένα έλλειμμα στην πρόληψη και στη διάγνωση αλλά και στην παρακολούθηση των χρόνιων ασθενειών. Σκοπός είναι η ενημέρωση του κόσμου στα θέματα του καρκίνου, και αυτό γίνεται με διάφορες εκδηλώσεις στα σχολεία, στο στρατό, στις φυλακές και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και περισσότερο προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο μας που βρίσκεται πιο μακριά από την πόλη, στα περιφέρεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε για μια έκθεση που εγκαινιάστηκε σήμερα στα παλαιά δημοτικά λούτρα. Πρόκειται για την έκθεση Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Μαρτίου. Εγκαινιάστηκε η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που πραγματοποιείται στα δημοτικά λούτρα Πάτρας. Χαιρόμαστε πολύ που κερδίζουμε την κατανόηση και των αρχών και των πολιτών και προσπαθούμε να εξοικειωθεί και ο κόσμος με το έργο μας.
και να, βέβαια να φτάσει και το μήνυμα στους ανθρώπους τους άμεσα επωφελούμενους που είναι οι μετανάστες και μπορεί να εξυπηρετηθούν από εμάς είτε για λόγους υγείας, παιδείας, ένταξης και κυρίως βέβαια η λύση και η επιλογή της εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης. Δεν θα ωφελεί βέβαια ούτε τις χώρες προέλευσης, ούτε τις χώρες υποδοχής. Διότι επειδή ζουν σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι, δύσκολα μπορούν να προσφέρουν γενικότερα και στις δύο χώρες. Άρα λοιπόν όταν έχουμε μια μετανάστευση ρυθμιζόμενη και νόμιμη, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για όλους. Η έκθεση είναι σημαντική. Ο οργανισμός αυτός κάνει μια δουλειά για να, εφόσον θέλεις να γυρίσεις, βοηθούν την επιστροφή. Πριν όμως χρειάζονται βήματα σε εγκατεύθυνση της αιτίας. Όσο δεν αντιμετωπίζουμε την αιτία, δηλαδή να σταματήσουν τι δουλειά έχουν τώρα οι Αμερικανοί, να βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και να βομβαρδίζουν. Τι δουλειά έχει ο ελληνικός στρατός στο Αφγανιστάν να πηγαίνει να βομβαρδίζει ή να πηγαίνει για βοήθεια σε άλλες χώρες. Αν ο καθένας καθόταν στη χώρα του και αφήναμε τους λαούς να αναπτυχθούν μόνοι τους με τις δικές τους δυνάμεις, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Γραφείο Ελλάδος, στα πλαίσια της ενημέρωσης για το πρόγραμμα εθελοντικών επιστροφών και επανένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, διοργάνωσε υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, δεν μπορούμε να βλέπουμε να γίνονται τόσα πολλά πράγματα και να έχουμε τους μετανάστες σε δύσκολη θέση και να μην ξεχνάμε ότι κάποτε ήμασταν και εμείς σε αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά και σήμερα αρχίζουν και δημιουργούνται προϋποθέσεις να βρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Οπότε εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτούς που βρίσκονται στην πόλη μας να ζουν αξιοπρεπώς εδώ πέρα και παράλληλα να συμβάλλουμε στο να μην υπάρχει η προσφυγιά, να μην υπάρχουν όλες οι συνθήκες αυτές που δημιουργούν πρόσφυγες, μετανάστες για διάφορους λόγους. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα και πιστεύουμε ότι έστω και κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, όπου μπορούμε να έχουμε κάτι θα το βοηθήσουμε για να αναπτυχθεί. Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι τις 2 Μαρτίου στα Παλαιά Δημοτικά Λούτρα Πάτρας. Το τσουχτερό κρύο επιστρέφει και η θερμοκρασία πέφτει και πάλι για τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος θα ανέβει την Παρασκευή, ενώ όλα δείχνουν πως τόσο η νυχτερινή ποδαράτη όσο και η μεγάλη παρέλαση του καρναβαλίου θα γίνουν με έθριο καιρό. Νέα πτώση της θερμοκρασίας προβλέπουν από την Τρίτη οι μετεωρολόγοι. Η παγωνιά επιστρέφει και οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα μέχρι και την Πέμπτη. Σταδιακά από απόψε θα αρχίσει πάλι μια μείωση της πτώση της θερμοκρασίας. Υπάρχει μια εισβολή από πολικού αέρα σε αρκτικών μαζών από βορειοανατολικά, η οποία δημιουργεί αυτή την πτώση της θερμοκρασίας, που ευτυχώς αυτή τη φορά δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ, δηλαδή περιμένουμε ένα μέγιστο μείωση της θερμοκρασίας από την μέχρι την πέμπτα ξημερώματα θα έχει το πιο πολύ κρύο και σταδιακά θα αρχίσει να αυξάνεται η θερμοκρασία. Ο καιρός θα είναι έθριος, ωστόσο το τσουχτερό κρύο θα επιστρέψει σε ολόκληρη την Πελοπόννησο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Παρασκευή θα είναι αρκετά πιο ζεστή, θα έχουμε μια επάνωδο των χαμηλών θερμοκρασιών από Παρασκευή προς Σάββατο, αλλά από το Σάββατο το βράδυ θα αρχίσει πάλι σταδιακά να αυξάνεται η θερμοκρασία και την Κυριακή το μεσημέρι η θερμοκρασία θα είναι αρκετά, μάλλον σε φυσιολογικά για την εποχή και την περιοχή επίπεδα θα έλεγα. Οπότε και η καθαρά Δευτέρα θα έχει αρκετά ψηλές θερμοκρασίες από εκεί και μετά. Τώρα σε όλη την εβδομάδα περιμένουμε και θα έχουμε έντονους βόλους βορειοανατολικούς ανέμους όπως σήμερα και με μεγαλύτερη έξαρση έτσι έως την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα κάπως θα ηρεμήσουν και δεν περιμένουμε ιδιαίτερες χιονοπτώσεις παρά μόνο στα πολύ μεγάλα υψόμετρα μέσα στην εβδομάδα και ίσως και λίγο χαμηλότερο το Σάββατο προς την Κυριακή. Τα καλά νέα τουλάχιστον για την Πάτρα και τους καρναβαλιστές είναι ότι για το Σαββατοκύριακο που θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβάλιου ο καιρός θα είναι σύμμαχος και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα προβλέψεις των μετεωρολόγων. Στο Φούλ έχουν ανάψει οι μηχανές του Πατρινού Καρναβαλίου. Ο χορός του Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την ίδια ώρα η κοινοφελής επιχείρηση Πατρινό Καρναβάλι ανακοινώνει πως στις εξέδρες φέτος δεν θα υπάρχουν θέσεις επισήμων, ενώ φαίνεται πως αγκάθι παραμένουν τα πολυάριθμα γκρουπ.
στην τελική ευθεία για την κορύφωση του πατρινού καρναβαλιού, τη νυχτερινή ποδαράτη, τη μεγάλη παρέλαση, το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου. Τώρα όλα έτοιμα είναι πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αν εξαιρέσετε ένα κερασάκι ενδεχόμενα σε μια τούρτα έτσι που είναι να μπει, αλλά είναι όλα έτοιμα. Τι περιμένουμε, επειδή έχετε τα περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα γκρουπ, πώς καρναβαλιστές θα δούμε στους δρόμους της Πάτρας, έτσι, τι υπολογίζουμε? Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν ότι θα είναι μεγαλύτερη παρέλαση μάλλον από πέρσι. Πέρσι ήταν περίπου 30.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Μάλλον θα κατέβει ένας κόσμος, δηλαδή νομίζω θα κυμανθεί 35 με 40.000. Φέτος ο χορός του Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Αίγλη. Ο χορός του Δημάρχου φέτος θα γίνει σε συνεργασία με τον κοινωνικό οργανισμό. Για να χαρούει κόσμος άλλος έξω από τα καθιερωμένα, να το πω έτσι. Αυτό θα είναι το στίγμα φέτος. Το Σάββατο στην αίθουσα Αίγλη. Ωστόσο, αλλαγές έχουμε σε ό,τι αφορά την εξέδρα των επισήμων που στείνεται κάθε χρόνο στην πλατεία Γεωργίου. Τι ακριβώς όμως θα ισχύσει και τι αλλάζει? Αλλάζει το εξής. Εμείς θα κρατήσουμε θέσεις για διπλωματικές αποστολές που έρχονται, είναι φιλοξενούμενοι της πόλης. Δεν θα υπάρχουν επίσημοι φέτος, όπως και στο καρναβάλι των μικρών δηλαδή. Όπως και εγώ έκατσα όρθιος δηλαδή στο μεγαλύτερο κομμάτι της παιδικής παρέλασης, έτσι θα κάτσουμε όλοι. Μάλιστα. Εδώ λέω με την έννοια ότι θα είναι για τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επίσημα σηκώνεται, έτσι, όποιος προλάβει, καθίσει. Αγκάθι, φαίνεται πως θα αποτελέσουν και φέτος τα πολυάριθμα γκρουπ που θα παρελάσουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο πάντως της κοινοφιλής επιχείρησης Πατρινό Καρναβάλι, όλα αυτά θα εξεταστούν με στόχο να έχουμε αλλαγές από το 2016. Το μονοκέφαλο και των πολυάριθμων γκρουπ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που ανοίγει κάθε χρόνο. Προφανώς υπάρχει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, το εμπόριο δεν σταματάει μόνο για το καρναβάλι. Το εμπόριο θα σταματήσει γενικώς ή αλλιώς δεν μπορεί ειδικά να σταματήσει για το καρναβάλι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παίρνεις μέτρα θεσμικά για να περιορίσεις ό,τι μπορείς. Έτσι. Προς το παρόν υπάρχει μια τιμωρία για τα πολυάριθμα γκρουπ ότι δεν θα ξανασυμμετέχουν του χρόνου ή δεν θα πάρουν τα βραβεία, ας πούμε, που δίνουμε για τις διάφορες κατηγορίες βραβείων που έχουμε. Αυτό είναι. Αλλά εντάξει, ένας ο οποίος παράδειγμα είναι έμπορας, δεν τον ενδιαφέρει. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, 10.000 λιλιπούτιοι καρναβαλιστές ξεχύθηκαν την Κυριακή στους δρόμους της Πάτρας. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες παρελάσεις και διήρκησε περίπου 2 ώρες. Οι λιλιπούτιοι καρναβαλιστές μάγεψαν τους θεατές στο καρναβάλι των μικρών. Χιλιάδες μικροί καρναβαλιστές συμμετείχαν σε μία από τις μεγαλύτερες παρελάσεις στο καρναβάλι των μικρών. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός εχθές. Ήταν μια πολύ, πολύ καλή ημέρα. Βεβαίως από τις συμμετοχές των γκρουπ φαινόταν ότι το παιδικό καρναβάλι θα ήταν μεγαλύτερο φέτος. Δηλαδή δηλώσαν 20 γκρουπ παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Άρα υπήρχε δηλαδή, πώς να το πω, από την αρχή αυτή, ναι, και το υποψία μας ότι θα είναι μεγαλύτερη παρέλαση φέτος, αλλά νομίζω ότι κράτησε 2 ώρες παρακάτι. Δεν έχει πιάσει τέτοιο χρόνο η παρέλαση. Ελπίζω να μείνει και ο κόσμος ευχαριστημένος. Το καρναβάλι είναι μια νότα αισιοδοξίας. Ευτυχώς που ήρθε να συμπέσει και με μια νότα αισιοδοξίας γενικώς στην πολιτική σκηνή, οπότε ήρθε και ευαντρέθηκε. Μας βοήθησε και ο καιρός και ήταν μια καταπληκτική μέρα χτες. Βέβαια θέλει τις διορθώσεις το παιδικό. Νομίζω ότι θα πρέπει μετά, όχι μόνο το παιδικό, γενικώς το καρναβάλι θέλει κάποιες διορθώσεις, και επειδή βλέπω μια διάθεση από τη νέα δημοτική αρχή και από τους ανθρώπους και να συζητήσουν και να κουβεντιάσουν με εμάς τους παλιούς και νεότερους καρναβαλιστές, νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσουμε κάτω, να το δούμε από την αρχή, να δούμε ποια πράγματα θέλουν διόρθωση και ποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν, ούτως ώστε με λιγότερο κόστος και με λιγότερη οικονομική επιβάρηση στο Δήμο να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αν και καρναβάλι των μικρών πάντως, φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν όσα προβλέπονται σε σχέση με την αναλογία παιδιών και γονιών. Ανάλογα και με την ηλικία των παιδιών είναι και οι συνόδοι αντίστοιχα. Τώρα βεβαίως εκείνη την ώρα δεν μπορείς να πεις σε γονείς να φύγουν έξω από την παρέλαση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο,
Να ξέρετε ότι όσο μαζικοποιείται τέτοιου είδους παρέλαση, οι φοβίες θα αυξάνονται. Και επειδή και οι εποχές που ζούμε είναι και δύσκολες, ως ένα βαθμό είναι κατανοητό. Από την άλλη, είναι να δούμε και εμείς τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε σαν Δήμος. Υπαλλήλους δεν έχουμε, αλλά τέλος πάντων να βρεις ένα σύστημα ώστε να νιώθει και ο γονιός ασφάλεια ότι το παιδί του θα το αφήσει από την πλατεία Ομονίας και θα το παραλάβει στην Κολοκοτρώνη, Σόου και Αυλαβή. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι του καρναβαλίου των παιδιών και είναι η έκκληση που έχω κάνει και έκανα και στη συγκέντρωση των ομάδων του καρναβαλίου των παιδιών και είναι και η έκκληση που έχω κάνει και παλιότερα. Εδώ βέβαια έχει και μια μεγάλη ευθύνη η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία επί 3,5 χρόνια το άφησε λίγο ανεξέλεγκτο. Με την έννοια πια. Άλλαξε τον κανονισμό και έναν κανονισμό που ήταν από 3 χρονών να συμμετέχει το παιδί, το έκαναν από 5 μηνών. Και θέλω να ρωτήσω αυτός που είχε αυτή την ιδέα, για ποιο λόγο έβαλε το 5 μηνών. Καταλαβαίνει το 5 μηνών παιδί για το 6 μηνών ή απλά το έβαλε για να έχουμε συμμετοχή σε μεγαλύτερο στη μαμά και στον μπαμπά. Μάλιστα, πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε τα τηλεφώνηματά σας, τα τηλέφωνα που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας για να σχολιάσετε ή να καταγγείλετε οτιδήποτε να σας απασχολεί. Ελένη, ακούσαμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε σε σχέση με το καρναβάλι των μικρών και είδαμε ανθρώπους που γνωρίζουν το θεσμό να λένε, να αναφέρονται σε αυτή τη δυσαναλογία που υπήρχε μεταξύ μικρών και μεγάλων. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες, το έχουμε ξαναπεί, απλά αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται. Βέβαια υπάρχει την ίδια ώρα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ο φόβος που έχουν οι γονείς για το παιδί. Ναι, θέλει να βγει στο καρναβάλι, αλλά υπάρχει και ο φόβος. Είναι κάποια πράγματα όμως, νομίζω, που μπορούν να ρυθμιστούν. Γνωρίζουμε ότι γίνεται και μια επεξεργασία όλων των στοιχείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τι εννοώ. Και η Νέα Δημοτική Αρχή, οι άνθρωποι που ανέλαβαν τώρα, εξετάζουν όλα αυτά που γίνονται, αυτά που ίσως να είναι εντός εισαγωγικών παραφωνίες, έτσι ώστε μέχρι το επόμενο καρναβάλι κάποια πράγματα να αλλάξουν, κάποια πράγματα να βελτιωθούν προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. Μάλιστα, πάμε σε γραμμές τηλεθεατών, γιατί με ενημερώνουν ότι περιμένουν πολλή ώρα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Είμαι από την Κορώνη και λέγομαι Κατερίνα Βερεσέ. Θα ήθελα να πω να ευχαριστώ στην κυρία Μαρία, στην κυρία Ελένη, καθώς και σε όλο το κανάλι σας που με βγάζετε. Πείτε μας. Θα ήθελα να σας πω σήμερα για το πρώην συνταξιοδότη των αγροτών. Μίλησα με την κυρία Φούτογλου. Φώτογλου, είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών, στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού και ζήτησα να μας πούν πότε τελικά θα πληρωθούν αυτές οι πόρες που δεν έχουν πληρώσει ούτε το Δεκέμβριο αλλά και τον Ιανουάριο. Ναι, τι δεν έχει πληρωθεί τον Ιανουάριο? Δεν έχει πληρωθεί πρόσφυγες των εξοδότησης των αγροτών. Είναι αυτοί που ενοικιάζουν τα χτήματά τους. Ναι. Και στην ουσία με αυτή εδώ την πρόσφυγες των εξοδότησης είναι που ζουν το μήνα τους. Και γιατί δεν έχουν πληρωθεί? Γιατί είχαν πληρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχε δηλαδή η προηγούμενη κυβέρνηση υπογράψει, αλλά λέει να γύρισαν πίσω τα χαρτιά γιατί ανάλαβε η άλλη κυβέρνηση. Και θα ήθελα να πει ο κύριος Τσίπρας, ζητάει να πληρώσουν εμφυά, ζητάει να πληρώσουν εφορίες. Αυτοί οι αγρότες που μου παίρνουν μόνο αυτή τη σύνταξη, πώς θα πληρώσουν? Μάλιστα. Έχετε δίκιο, κυρία μου, σε αυτό. Έχετε δίκιο. Τώρα τι να σας πούμε κι εμείς, καταλαβαίνετε. Είναι όλα λίγο ρευστά. Ρευστά ακόμα. Καταλαβαίνω κι εγώ, αλλά και γι' αυτό το έβγαλα στον αέρα, της είπα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και εγώ της είπα, ενώ όταν δεν είναι όταν θέλει κάτι να τους πληρώσουμε εμείς, μα αν μια μέρα περάσει μας βάζουν τόκο. Αυτό τόσο καιρό που το κατακρατεί θα πληρώσει αυτούς τους αγρότες τόκο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, ναι. Τώρα δεν το νομίζω. Να είστε καλά. Από ό,τι συμφωνούμε όλοι ότι για τόκο δεν νομίζω. Ναι. Να το ρωτήσουμε για αυτό τι γίνεται με αυτές τις συνταξιοδοτήσεις, τις πρόρες στον ΟΓΑ, Ελένη. Πάμε σε τηλεθεατή. Έπεσε η γραμμή από ό,τι κατάλαβα. Θα έχουμε στη συνέχεια τη δυνατότητα, ελπίζω, να επικοινωνήσει και πάλι μαζί μας ο τηλεθεατής ή η τηλεθεάτρια που ήταν στη γραμμή. Να περάσουμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, Ελένη, που πραγματικά το παρακολούθησα από κοντά και βέβαια συγκλονίζει, το χθεσινό που προέκυψε με τη μητέρα
που εγκατέλειψε το βρέφος. Είναι ένα, όπως είπα και χθες, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και επειδή εκτιμώ ότι τέτοια ζητήματα πρέπει να μένουν μέσα στο στενό κύκλο της οικογένειας, η κίνηση αυτής της γυναίκας πραγματικά συγκλώνησε και τους ανθρώπους που την είδαν να αφήνει το μωρό και εμάς που φτάσαμε στο σημείο και είδαμε ένα μικρό παιδάκι το οποίο το είχε παρατήσει στο πεζοδρόμιο. Είναι μια συγκλονιστική υπόθεση, θα έλεγα, που εξελίσσεται από χθες. Βέβαια, τώρα είναι και ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει. Λοιπόν, να πάμε στην εξέλιξη. Και άλλες έτσι. Στην εξέλιξη του ζητήματος, γιατί εντάξει, τώρα τα προσωπικά και ό,τι υπάρχει θα τα βρούνε. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη μαζί και έχει και την επιμέλεια του βρέφους και από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να τα βρει η μητέρα με το φερόμενο ως πατέρα. Και εν πάση περιπτώσει θα παρακολουθήσουμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάμε σε γραμμή. Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Ακούστε ρε παιδιά, στη Σπάρτη είναι ένας κύριος και έχει ένα σταθμό. Μάλιστα. Και βγάζει όλα τα στιάχτρα, όλη τη σαβούρα και δείχνει και τα λέει για έργα τέχνης. Είναι ένας κύριος που έχει ένα σταθμό Ελλάδα. Μάλιστα. Να του πείτε όταν βγάζει να μην δείχνει όλη τη σαβούρα. Και κάτι Μάλιστα. άλλο, όταν λέει Βυζαντινές, ας διαβάσει καμιά κατοστή βιβλία, χίλια βιβλία, δηλαδή ποιο είναι Βυζαντινό. Γιατί Μάλιστα. βγάζει. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ελένη, λέγαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως είπαμε, αφέθηκε ελεύθερη γυναίκα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Το ζήτημα βέβαια της, το λέγαμε και χθες βέβαια, το ζήτημα με τη φτώχεια, καθώς έχουν διπλασιαστεί οι άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται στην Τράπεζα Τροφίμων του Δήμου Πατραίων και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει κάτι. Είδαμε ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής γίνονται προσπάθειες, όμως το ζήτημα είναι ότι αυτοί που βοηθούσαν παλαιότερα, τώρα πια έχουν αναγκαστεί να ζητούν οι ίδιοι βοήθεια και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει και σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Να υπάρξει οικονομική ενίσχυση είναι το θέμα, Μαρία, κυρίες και κύριοι, από το κράτος που πρέπει να στηρίξει αυτές τις δομές. Το κράτος λέει, συγγνώμη να σε διακόψω, με ενημερώνουν τώρα ότι έχουμε πάλι τηλεφωνήματα για τα προνοιακά επιδόματα. Επειδή πολύ. Αναφερόμαστε και στο συγκεκριμένο θέμα της, των οικονομικά αδύναμων. Βλέπω νέα ταλαιπωρία. Έτσι. Ακριβώς. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν γνωρίζουμε κάτι προς το παρόν για να απαντήσω στον τηλεθεατή ή την τηλεθεάτρια που μας ρώτησε και δεν θέλει να βγει στον αέρα. Δεν έχουμε μάθει κάτι. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, είναι νωρίς προφανώς ακόμα. Πάντως, έχει σχέση και αυτό το θέμα που συζητάμε με τα προνοιακά επιδόματα, διότι μιλάμε για οικονομικά αδύναμους πολίτες και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν. Ευελπιστώ ότι το επόμενο διάστημα είναι ένα πρόβλημα και ένα θέμα που έχει συζητηθεί και στη Βουλή. Ευελπιστώ ότι το επόμενο διάστημα, όταν ηρεμήσουμε λίγο και από τις διαπραγματεύσεις και μπούμε στους ρυθμούς που θα μπούμε, όποιοι και αν είναι αυτοί, ότι θα ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο με τα προνοιακά επιδόματα και ευελπιστώ από το αρμόδιο Υπουργείο και από τους νέους υπουργούς ότι θα υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση και ενώ φυσικά ότι θα πρέπει να δοθούν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου θα δίνονται τα προνοιακά επιδόματα, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει και να γνωρίζει ότι στις 5, στις 10, στις 11 του μήνα, εκείνη την ημέρα θα παίρνει τα χρήματα του. Ευελπιστώ να αλλάξει όλο αυτό το μπάχαλο που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί πραγματικά ήταν ένα μπάχαλο και μια παράδεκτη κατάσταση. Την έχουν ζήσει οι τηλεθεατές μας, έχουν δει τι προσπάθειες έχουν γίνει. Να παίρνουμε τον Δήμαρχο, να παίρνουμε τον Αντιδήμαρχο, να παίρνουν στα Υπουργεία, να μην ξέρουν τα Υπουργεία, να μπαίνουν τα λεφτά, να τα κρατάνε οι τράπεζες, να σήμερα βγαίνουν, μία μέρα Βαλέρδιο. Ήταν ένα έσχος πραγματικά, συγγνώμη για την εκφρασή μου, αλλά όλη αυτή η κατάσταση ήταν απαράδεκτη. Ελπίζω ότι κάτι θα αλλάξει πάνω στο ζήτημα. Μάλιστα, Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο και να πάμε κυρίες και κύριοι σε διαφημίσεις.
Όσο οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, το βιβλιοπωλείο Κύκλος Βιβλίου εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλιοπωλείο. Κύκλος Βιβλίου. Βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, χαρτικά, είδη γραφείου. Και σε συνεργασία με την εταιρεία Gold Traders, αγορά, πώληση, ενεχειρίαση κοσμημάτων. Με αξιοπιστία, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Κύκλος Βιβλίου Gold Traders. Ακροτηρίου 72, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-21-2150. Για λύσεις και ιδέες, μπες στον κύκλο. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε σε καρναβαλικούς ρυθμούς, καθώς η περίοδος αυτή συνοδεύεται και με ένα γλυκό, το γαλακτομπούρικο. Πάμε να δούμε σε τι τιμές βρίσκουμε το γαλακτομπούρικο, αλλά και τι κίνηση υπάρχει στα ζαχαροπλαστεία. Οι περισσότεροι ξεφαντώνουμε αυτές τις ημέρες στους ρυθμούς της αποκριάς, εκτός όμως από τους καρναβαλικούς ήχους, τις μεταμφιέσεις, την καρναβαλική διάθεση. Χαρακτηριστικό των ημερών που διανύουμε είναι και ένα γλυκό, το γαλακτομπούρεκο. Έχουμε μπει ήδη στο ρυθμό του καρναβαλίου, του πατρινού καρναβαλίου του 2015, το που ευελπιστούμε φέτος να είναι ακόμα καλύτερο, και από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως με αυτό έρχονται και πολύ ωραίες γλυκές μυρωδιές σε κάθε γειτονιά. Γιατί δημιουργούμε γαλακτομπούρεκο, τον πατρινό γαλακτομπούρεκο. Το γαλακτομπούρεκο είναι το κλασικό γλυκό της αποκριάς και η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία είναι αυξημένη, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Τώρα έρχονται και από άλλες περιοχές και δοκιμάζουν μόνο αυτό το γλυκό. Δηλαδή το προτιμά ο κόσμος. Βεβαίως, φυσικά. Αυξημένη κίνηση αυτές τις ημέρες. Δόξα τω Θεώ και έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες για την Παρασκευή και ειδικά για το Σάββατο. Για γαλακτομπούρεκο. Για γαλακτομπούρεκο, το οποίο θα είναι ζεστό και θα συνοπιάζεται μπροστά στον πελάτη. Επειδή θέλουμε να καλύψουμε όλη την γκάμα και όλα τα θέλω των πελατών μας, έχουμε βάλει μπουκίτσα γαλακτομπούρεκο που είναι στο 1,60, ατομικό γαλακτομπούρεκο που είναι στα 2,5 ευρώ και βεβαίως το ταψάκι το οποίο το πηγαίνει με το κιλό. Που ξεκινάει η τιμή του από τα 11 ευρώ μέχρι τα 14-15 ανάλογος. Μάλιστα, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση στο ΑΧΑΙΑ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Γκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ.